Η ομιλία απόψε έχει το θέμα «Η πνευματική υγεία σαν βάση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας». Και βέβαια μπορεί να είναι και η ευτυχία, η ηρεμία και η αρμονία. Και όλα αυτά που θα πω απόψε βρίσκεται με λεπτομέρεια σε αυτό το βιβλίο, θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί, το υποσυνείδητο και τις κυταρικές μνήμες. Επίσης, είναι ένα θέμα που δουλεύουμε στο σεμινάριο για το θεραπευτικό κώδικα, που γίνεται 5 με 7, αλλά δεν υπάρχει χώρο σε αυτό, έχουμε γεμίσει. Αλλά θα γίνει και ένα Σαββατοκύριακο πάνω σε αυτό το θέμα, 16 και 17 Νοεμβρίου, σε αυτή την αίθουσα. Αν σας ενδιαφέρει, να είστε μαζί μας 16 και 17. Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι η πραγματικότητά μας δημιουργείται από πάνω προς το κάτω. Δηλαδή, αν δεν είμαστε συντονισμένοι με την αληθινή πνευματική μας φύση, αυτό δημιουργεί μία δυσαρμονία στο σύστημα πεπιθήσεων μας, που δημιουργεί μία δυσαρμονία στα συναισθήματά μας, που ταράζει το ενεργειακό μας πεδίο, το ενεργειακό μας σώμα, που επιδράει στο υποθάλαμος, επόφυση, θυροειδή, επινεφρίδια, που ταράζει και δημιουργεί μια δυσαρμονία στο νευρικό σύστημα, ενδοκρινικό και αμυντικό σύστημα, που καταλήγει και στην αρρώστια με το χρόνο, τα σωματικά προβλήματα, αλλά και σε προβλήματα στις σχέσεις μας και ακόμα προβλήματα επαγγελματικά και οικονομικά, ότι υπάρχει μία λύση για όλα τα θέματα μας και αυτό είναι ο συντονισμό μας με την αληθινή μας φύση. Τώρα, η αληθινή μας φύση περιγράφεται από τις αρετές που ακούσαμε σαν μικρά παιδιά. Η αρετή της αγάπης, της ειρήνης, της ειλικρίνειας, της ταπεινοφροσύνης. Και θα προσθέσουμε μερικές αρετές που ίσως δεν ακούσαμε. Η αρετή της ευτυχίας. Ίσως δεν ακούσατε ποτέ την ευτυχία να είναι αρετή. Η αρετή της υπομονής. Και γιατί θεωρούνται αρετές αυτά? Επειδή αυτό είμαστε. Και η ενδολή να αγαπάμε δεν είναι τόσο ότι είμαστε καλοί αν αγαπάμε και δεν είμαστε καλοί και είμαστε αμαρτωλοί αν δεν αγαπάμε, είναι ότι η αγάπη είναι η αληθινή μας φύση και όταν δεν βιώνουμε αγάπη, είμαστε αποσυντονισμένοι από την αληθινή μας φύση και από την πηγή της ευτυχίας, της υγείας, της ενέργειας, της αρμονίας μέσα στην ζωή μας. Και πρόσφατα έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο σύστημα για την διόρθωση αυτού του προβλήματος. Ξεκίνησε, όπως είπα πριν από μερικές εβδομάδες, με την ανακάλυψη του 2001 από έναν ψυχολόγο, ο Alex Lloyd, από μία σειρά από θέσεις που μπορεί να πάρει κάποιος με τα χέρια του εστιασμένα προς συγκεκριμένα σημεία του κεφαλιού και πως αυτή η διαδικασία εναρμονίζει και θεραπεύει αυτό που θα ονομάσουμε κυταρικές μνήμες ή λαθασμένες πεπιθήσεις. Και υπάρχει μία διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί που διορθώνει λαθασμένες πεπιθήσεις και πεπιθήσεις που μας αποσυντονίζουν από την πηγή της υγείας, της ευτυχίας, της αγάπης, της αρμονίας που υπάρχει μέσα μας.
Έχετε ακούσει για τις θεραπείες που έγινε, πως η γυναίκα του που είχε κατάθλιψη για 12 χρόνια θεραπεύτηκε μόνιμα. Μια άλλη γυναίκα μετά με σκλήρυνση κατά πλάκας θεραπεύτηκε. Ένας άλλος γιατρός με μια θανατοφόρα αρρώστια που λέγεται ALS θεραπεύτηκε. Και είχαμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι, μια γυναίκα από το Βόλο που είχε πολύ σοβαρά προβλήματα, δύο αυτοάνεσες αρρώστιες που δεν μπορούσε να βρει νάκη, δεν είχαν καμία λύση, άρχισε να εφαρμόσει τον κώδικα το καλοκαίρι και σήμερα είναι χωρίς συμπτώματα και οι εξετάσεις δείχνουν ότι δεν έχει τίποτα. Τώρα, η δήλωση του συστήματος είναι ότι δεν θεραπεύουμε το σώμα. Δεν θεραπεύουμε σωματικά προβλήματα. Κάνουμε την επανασύνδεση του ατόμου με την αληθινή του φύση, με το να αφαιρέσουμε τις λαθασμένες πεπιθήσεις και τα λαθασμένα και καταστρεπτικά κατερικές μνήμες που εμποδίζει αυτό τον άνθρωπο να έχει πρόσβαση προς την θεραπευτική ενέργεια που υπάρχει μέσα του και την αρμονία που υπάρχει μέσα του πάντα. Είναι πάντα εκεί. Απλώς χάνουμε την επαφή λόγω λαθασμένων πεπιθήσεων. Και επίσης, προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο Bruce Lipton, ένας καθηγητής βιολογίας στο Stanford University, που έχει φύγει από εκεί τώρα και κάνει άλλα πράγματα, που έχει γράψει το βιβλίο «Η βιολογία της πεποίθησης». Ότι από την στιγμή που αλλάζει το σύστημα πεπιθήσεων μας, αλλάζει το DNA μας και αλλάζει η κατάσταση του σώματος και του νου. Μετά από κάποια χρόνια της εφαρμογής αυτού του συστήματος για σωματικά προβλήματα κυρίως και ψυχολογικά, ο Alex Lloyd άρχισε να καταλάβει ότι δεν έφτανε αυτό. Δεν έφτανε απλώς να κάνουμε αυτές τις θέσεις και να ενεργοποιήσουμε αυτά τα ενεργειακά κέντρα στον εγκέφαλο με σκοπό του να θεραπεύουμε ένα σωματικό πρόβλημα. Παρόλο που έγιναν συντηρητικές θεραπείες. Αλλά ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια γενική διόρθωση της βάσης του ανθρώπου. Και αυτή η βάση είναι η επαφή του νου με την ψυχή. Και απελευθέρωση από λαθασμένες πεπιθήσεις που δεν μας επιτρέπουν να ενσωματώνουμε αυτές τις ενάρετες καταστάσεις που μας φέρουν ηρεμία, αρμονία και ευτυχία και άρα και υγεία. Και θα σας μιλήσω για τις συγκεκριμένες αρετές που έχει επιλέξει ο Lloyd να εφαρμόσει και βρίσκονται στο βιβλίο του και βρίσκονται και στο δικό μου με λεπτομέρεια. Αλλά πριν μιλάω για αυτά, θέλω να μιλήσω για τέσσερα σημεία που εδώ στην αρμονική ζωή αποφασίσαμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πριν δουλέψουμε τις αρετές αυτές. Και αυτό το σεμινάριο διδάσκεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυτές οι τέσσερις εσωτερικές προϋποθέσεις και μετά οι 12 αρετές. Οι τέσσερις προϋποθέσεις είναι ασφάλεια, να εφαρμόσω τον κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο μέθοδο να φτάσω να νιώθω ασφάλεια. Γενικά νιώθουμε ανασφάλεια λόγω λαθασμένων πεπιθήσεων. Πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε όταν τελικά δεν κινδυνεύουμε. Πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε από την γνώμη των άλλων, από την σύγκρισή μας με τους άλλους, από το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε οικονομικά, κινδυνεύουμε από μικρόβια, κινδυνεύουμε από την ζέστη, το κρύο. Έχουμε πολλούς φόβους. Αυτοί οι φόβοι υπονομεύουν, αποδυναμώνουν την αρμονία μας και το αμυντικό μας σύστημα και την υγεία μας. Δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να φτιάξουμε είναι το αίσθημα της αξίας μας. Δηλαδή να έχουμε μια σταθερή
αίσθηση αποδοχής και αγάπης για τον εαυτό μας. Χωρίς αυτό, η κάθε κουβέντα, το κάθε γεγονός, το κάθε τι που κάνει κάθε άνθρωπος, για μας υποσυνείδητα αποτελεί αίσθημα κινδύνου, ότι κινδυνεύει η αξία μου. Κινδυνεύει η αξία μου από τι λέει ο άλλος, αν είναι ευχαριστημένος μαζί μου, αν συμφωνεί μαζί μου, πώς συγκρίνομαι μαζί του, αν έχω τα αποτελέσματα, αν έχω την εμφάνιση, αν έχω τα χρήματα, αν έχω την επαγγελματική θέση που πρέπει να έχω. Έχουμε δηλαδή χάσει το αίσθημα της εσωτερικής αξίας και την έχουμε εξαρτήσει σε εξωτερικούς παράγοντες. Και όλη την ημέρα φουσκώνομαι και ξεφουσκώνομαι, σαν εγώ. Η τρίτη βασική ανάγκη είναι το αίσθημα της ελευθερίας. Και δουλεύουμε αυτά στο πρώτο μέρος του σεμινάριου. Πολλά πράγματα, πολλές φορές στην ζωή μας κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε ή επειδή φοβόμαστε την απόρριψη ή φοβόμαστε την σύγκρουση ή να βγούμε από το ρόλο του καλού παιδιού ή ότι θα χάσουμε την αγάπη των άλλων ή επειδή ελεγχόμαστε από προσκολήσεις δικές μας ή φόβους δικές μας και αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα λόγω της προσκόλησής μας σε κάτι. Και πολλές φορές δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τους ίδιους λόγους. Όλα αυτές τις στιγμές που κάνω κάτι που δεν θέλω ή που κάνω κάτι που δεν κάνω κάτι που θέλω είναι οι στιγμές που δεν είμαι σε αρμονία και οδηγούν σε σωματικά, ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα στις σχέσεις μου. Γιατί συνήθως θεωρώ ότι φταίνει οι άλλοι που δεν κάνω αυτό που θέλω. Δεν αληθεύει ποτέ αυτό. Δεν αληθεύει ποτέ. Εγώ κάνω την απόφαση να μην κάνω αυτό που θέλω. Για να μην συγκρουστώ, να μην χάσω την αγάπη του άλλου, να μην χάσω το μισθό μου, ό,τι είναι αυτό που φοβάμαι ότι θα γίνει, αν δεν κάνω αυτά που έχω στο νου μου ότι πρέπει. Ότι είναι μια ψευδαίσθηση και αυτό. Και θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου στην ζωή μας ή έχουμε μάθει να αγαπήσουμε αυτό που κάνουμε ή έχουμε μάθει να μην το κάνουμε. Και να μην υπάρχει ούτε 10 λεπτά στην μέρα μας που είμαστε σε αντίσταση με αυτό που κάνουμε. Αν το κάνω, ας το χαρώ. Αλλιώς, ας μην το κάνω. Και το τέταρτο σημείο που θέλουμε να δουλέψουμε πριν δουλέψουμε τις βασικές αρετές είναι η αυτοσυγχώρεση. Όσο θεωρώ τον εαυτό μου ένοχο, όσο είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου, ντρέπομαι, απορρίπτω τον εαυτό μου επειδή πιστεύω ότι δεν είμαι καλός ή δεν είμαι σωστός, σε αυτή την κατάσταση υποσυνείδητα δεν θα θέλω την ευτυχία μου. Γιατί όταν απορρίπτω κάποιον και τον θεωρώ λάθος, δεν επιθυμώ το καλό του και το ίδιο με εμάς. Αν υποσυνείδητα πιστεύουμε ότι δεν είμαστε καλοί, πιθανόν από λαθασμένες πεπιθήσεις και παιδικούς προγραμματισμούς, υποσυνείδητα υπονομεύουμε την ευτυχία, την υγεία, την αγάπη, την επιτυχία μέσα στην ζωή μας. Οπότε για να μπορώ να πετύχω τις υπόλοιπες αρετές, θέλουμε πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτά τα τέσσερα. Ασφάλεια, αξία, ελευθερία και αυτοσυγχώρεση. Η διαφορά μεταξύ την αξία, την αυτοπαραδοχή και την αυτοσυγχώρεση είναι το εξής. Όταν δουλεύουμε την αυτοπαραδοχή, απελευθερωνόμαστε από κοινωνικούς προγραμματισμούς που μας έχουν κάνει να ταυτίσουμε την αξία μας με κάποια ψευδαίσθηση. Όταν δουλεύουμε την αυτοσυγχώρεση, δουλεύουμε τις στιγμές που κρίνουμε
ότι δεν είμαστε εντάξει με την συνείδησή μας. Αυτή είναι οι δύο αιτίες, αν θέλετε, της μη καλής σχέσης με τον εαυτό μας. Και χρειάζεται να δουλέψουμε και τα δύο. Τώρα, όπως έχει φτιάξει ο Λόι το σύστημά του στο βιβλίο The Healing Code, υπάρχουν τρία εμπόδια προς την ευτυχία και μετά 9 αρετές που προτείνει να καλλιεργήσουμε. Το πρώτο εμπόδιο είναι η μη συγχώρεση. Ότι δεν έχουμε συγχωρέσει κάποιον ή τον εαυτό μας που εμείς έχουμε βάλει σε άλλη κατηγορία. Το έχουμε ξεχωρίσει. Όταν δεν συγχωρώ κάποιον και τον θεωρώ αιτία της πραγματικότητάς μου και τον θεωρώ ένοχο και να φταίει και δεν τον συγχωρώ, δεν μπορώ να τον αγαπήσω, ίσως και έχω αρνητικά συναισθήματα για αυτόν, είναι σαν τον αστυνόμο που έχει βάλει τον ένοχο με χειροπίδες. Τώρα ποιος είναι δεσμευμένος? Ο ένοχος, ο δράστης ή ο αστυνόμος? Και οι δύο είναι φυλακισμένοι από τις χειροπίδες. Όταν δεν συγχωρώ κάποιον, τον κρατάω μαζί μου όλη την ώρα. Είναι μέσα στο ενεργειακό μου πεδίο. Εγώ βιώνω τα αποτελέσματα της μη συγχώρεσης και τα αρνητικά μου συναισθήματα στο δικό μου νευρικό σύστημα, όχι στο δικό του. Εγώ βιώνω το δηλητήριο των ορμονών που εκρίνονται κάθε φορά που νιώθω αδικία και θυμό και πίκρα. Όλο αυτό είναι μία επίδραση επάνω σε μένα. Και όσο δεν συγχωρώ, και εδώ λειτουργεί υποσυνείδητο και είναι μία βασική αρχή των μαθημάτων θαυμάτων, των μαθήματων θαυμάτων, όσο δεν συγχωρώ, θεωρώ και τον αυτό μου ένοχο. Ο Χριστός έλεγε, συγχωρέσετε για να συγχωρηθείτε. Θα κρίνεται με τα ίδια μέτρα που κρίνεται. Και στο Πάτερ ημών, συγχωρήστε τα λάθη μας όπως εμείς συγχωρούμε τα λάθη των άλλων. Αν δεν συγχωρούμε τα λάθη των άλλων, τότε με αυτό το μέτρο να συγχωρείς τα λάθη μας. Ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα η μη συγχώρηση των άλλων και η μη συγχώρηση του εαυτού μας. Η πεποίθηση ότι ο άλλος μπορεί να δημιουργεί δική μου πραγματικότητα και ότι φταίει για δική μου πραγματικότητα και η άρνησή μου να δεκτώ την ευθύνη για την πραγματικότητά μου θα με κάνει να πιστεύω ότι εγώ φταίω και για δική του πραγματικότητα. Όπως καταλαβαίνετε, η μη συγχώρεση είναι ένα σημαντικό εμπόδιο προς την υγεία και προς την ευτυχία. Και ουσιαστικά ενεργειακά, ό,τι δεν συγχωρώ, σύμφωνα με τον νόμο της έλξης, θα έλκω. Κάθε ένδονο συναίσθημα έλκει το αντικείμενο του συναισθήματος αυτό. Και ό,τι δεν συγχωρώ, θα ξανά συναντήσω και ξανά και ξανά και ξανά. Επειδή υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο μέσα μου που έλκει αυτό. Η συγχώρεση προς το παρελθόν, η κατανόηση ότι ο άλλος ήταν θύμα των προγραμματισμών του και μπορείτε να με πιστέψετε και όχι, ήταν θύμα των συμβάσεων ψυχής που είχαμε κάνει μαζί του. Ότι είχαμε κάνει συμβάσεις ψυχής με αυτή την αδελφή ψυχή να κάνει πράγματα που θα μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε, να εξελιχθούμε, να φτάσουμε στο σημείο της επαρκής ασφάλειας και αξίας να συγχωρέσουμε και να αγαπήσουμε, που δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον επιτρέψουμε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη. Και πολλές φορές η προϋπόθεση της συγχώρεσης είναι η ικανότητά μου να βάζω όρια στο τι μπορώ να δεκτώ. Τα όρια είναι στην συμπεριφορά του άλλου που μπορεί να δεκτώ και όχι στην αγάπη μου
η συνσυγχώρησή μου. Άρα θα έλκω αυτό, θα ξανασυμβεί και ξανασυμβεί μέχρι να φτάσω στο σημείο να μην με πληγώνει, να μην νιώθω αδικημένος και να φτάσω στο σημείο να πάρω την ευθύνη για την πραγματικότητά μου και να συγχωρέσω. Και αυτό ισχύει και για να συγχωρέσω με τους άλλους, αλλά και για να συγχωρέσω με τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ βασικό για την ευτυχία μας και πάρα πολύ βασικό για την εξέλιξή μας σαν ψυχές. Αυτό που χρειάζεται ίσως να καταλάβουμε είναι ότι είναι ασφαλές να συγχωρέσουμε. Υπάρχουν μερικές αντιστροφές, μερικά εμπόδια προς την συγχώρεση. Το πρώτο εμπόδιο είναι ότι φοβάμαι να ξαναπληγωθώ. Ας πάρουμε την λέξη παριστατικά, συν και χωρώ. Ότι έχω χώρο μέσα στην καρδιά μου για τον άνθρωπο αυτό. Αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε αν θα φοβόμαστε ότι θα ξαναπληγωθούμε. Η μη συγχώρεση και ο θυμός είναι μια διαδικασία άμυνας και αυτοπροστασίας, ότι αν δεν τον παίρνω στην καρδιά μου, αν το έχω σε συναισθηματική και ενεργική απόσταση, δεν θα ξαναπληγωθώ, και αν τον ξανά παίρνω στην καρδιά μου, θα ξαναπληγωθώ. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν πληγωνόμαστε ποτέ από την συγχώρεση και την αγάπη. Πληγωνόμαστε όταν χρειαζόμαστε κάτι από τον άλλον που δεν μας το δίνει. Η αγάπη δεν μπορεί να δημιουργεί πόνο, ούτε η συγχώρεση. Η ανάγκη, η προσδοκία, η προσκόλληση δημιουργούν πόνο. Αν χρειάζομαι την αγάπη του άλλου, αν χρειάζομαι την δική του βοήθεια, αν χρειάζομαι να με αγαπάει αποκλειστικά, αυτό είναι διανάγκη μου, δεν είναι η αγάπη μου. Η αγάπη μου δεν μου δημιουργεί πόνο. Είναι οι προσδοκίες και η εξάρτησή μου επάνω στον άλλον να μου δώσει κάτι που όταν δεν μου το δίνει, πληγώνομαι και στενοχωριέμαι. Η άλλη ψευδέστηση σχέση με την συγχώρηση είναι ότι αν συγχωρώ κάποιον, είναι σαν δεν έχει κάνει κάτι λάθος. Τώρα στα μαθήματα των θαυμάτων ισχύει αυτό, αλλά σε αυτό το κόσμο που ξέρουμε εμείς δεν λέμε αυτό. Συγχωρούμε το λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν έκανα λάθος. Συγχωρούμε το λάθος, όπως θέλω τους άλλους να συγχωρούν δικό μου λάθος. Πόσο λάθη έχουμε κάνει και δεν θέλουμε τους άλλους να μας συγχωρέσουν για τα λάθη αυτά. Και βλέπω επανειλημμένα ότι οι γονείς που δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον εαυτό τους για κάποια πράγματα σε σχέση με τα παιδιά, είναι ακριβώς επειδή δεν έχουν συγχωρέσει τους γονείς τους για πράγματα που έχουν γίνει σε αυτούς. Και η προϋπόθεση να συγχωρέσουν τον εαυτό τους, η όποια προσπάθεια κάνανε στο μεγάλο με των παιδιών τους, είναι να συγχωρέσουν τους γονείς για αυτά που θεωρούν λάθος. Η τρίτη αιτία της μη συγχώρεσης είναι ότι θέλουμε να βολευτούμε σε μια κατάσταση όπου φταίει ο άλλος που εμείς δεν είμαστε καλά και δεν προχωράμε στην ζωή μας. Αυτό αξιοποιείται κατά κόρον από παιδιά εδώ στην Ελλάδα προς τους γονείς. Και οι γονείς τσιμπάνε και πιστεύουν ότι είναι μια αλήθεια. Και εγώ δεν μπορώ να φτιάξω την ζωή μου επειδή φταίτε εσείς. Και θέλω κάποιον άλλον να φταίει που εγώ δεν φτιάχνω την ζωή μου. Και βέβαια στην Ελλάδα πάντα δύο φταίνε, οι γονείς και η κυβέρνηση. Αν ρωτάτε ποιος φταίει, οι γονείς και η κυβέρνηση. Δηλαδή πάντα η εξουσία φταίει. Δεν φταίει ποτέ ο κατώτερος, ο άνθρωπος, ο αδύναμος. Και μία τέταρτη αιτία της μη συγχώρεσης είναι ότι θέλω να τιμωρήσω τον άλλον. Θέλω να νιώθει καλά, άσχημα, συγγνώμη, θέλω να νιώθει άσχημα και δεν τον συγχωρώ για να νιώθει άσχημα.
ότι αυτό είναι μερικές αιτίες που δεν μας συμφέρουν και δεν μας βοηθάνε μέσα στην ζωή. Ότι η πρώτη αιτία, ή μάλλον η πρώτη εργασία, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πνευματική, ψυχολογική, ενεργειακή και σωματική υγεία και αρμονία, είναι η συγχώρεση. Η συγχώρεση των άλλων και η συγχώρεση του εαυτού μας. Η δεύτερη αιτία που δηλώνει ο Λόιντ της δυσαρμονίας μας είναι αυτό που λέει, ονομάζει βλαβερές ενέργειες ή βλαβερές πράξεις, είτε προς τον εαυτό μας είτε προς τους άλλους. Τώρα, βλαβερές πράξεις προς τον εαυτό μας θα είναι να καπνίζουμε, να τρώμε λάθος, να πίνουμε, να μην ασχοληθούμε με την άσκηση, την αναπνοή, την χαλάρωση, να μην έχουμε αρκετό ύπνο. Γενικά, να βλάπτουμε τον εαυτό μας με το να μην φροντίσουμε τον εαυτό μας. Και ακόμα βέβαια, αν βάζουμε κάτι βλαβερό μέσα στο σώμα μας, σαν το καπνό. Βλαβερές πράξεις προς τους άλλους θα είναι να συκοφαντούμε τους άλλους, να λέμε ψέματα για αυτούς, να τους μιλάμε επιθετικά, να τους απορρίψουμε και βέβαια αν τους κλέψουμε και αν τους κάνουμε κακό, αν τους δίρουμε, τότε μιλάμε για βλαβερές ενέργειες προς τρίτους. Αυτό το πράγμα μας αποσυντονίζει από την αλήθεια ότι είμαστε όλοι ένα. Για να βλάπτω κάποιον θα πρέπει να ξεχάσω ότι είναι ο αδελφός μου, ότι είναι μια αδελφή ψυχή στην εξέλιξη, ότι σύμφωνα ακόμα με την κβαντική θεωρία δεν είναι καν ξεχωριστό από μένα, δεν υπάρχουν καν ξεχωριστά σώματα, είναι ένα μέρος, ένα πύκνωμα ή καμπυλότητα στο δικό μου ενεργειακό πεδίο. Δεν είναι καν κάτι ξεχωριστό από μένα. Και να λειτουργήσω με τρόπο που μπορεί να βλάψει τον άλλον, βέβαια με αποσυντονίζει από τον ίδιο τον αυτό μου, επειδή είμαι αυτός. Και βέβαια από τον νόμο της αιτίας και αποτελέσματος, που το ονομάζουμε και κάρμα, ό,τι κάνω θα γυρίσει. Οπότε βλάπτω κάποιον, αυτή η βλαβερή πράξη θα γυρίσει προς εμένα με κάποια μορφή, όχι για τιμωρία και όχι να υποφέρω, απλώς για να μάθω. Είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης. Κάνω α, αποτέλεσμα το α είναι αυτό. Μιλάω αρνητικά σε κάποιον πολλά χρόνια, φεύγει. Ή με μισεί. Ή με κάνει σαμπατάζ. Είναι φυσικό. Στον τρόπο που έχω μιλήσει με τον άνθρωπο αυτό, δεν τρώω σωστά, δεν είναι τιμωρία που αρρωσταίνω. Είναι φυσικό αποτέλεσμα του να τρώω έτσι, καπνίζω συνέχεια, δεν είναι τιμωρία να αρρωστήσω, είναι αιτία και αποτέλεσμα. Ότι μέσα από τον νόμο της αιτίας και αποτελέσματος, που είναι ένα εκπαιδευτικό νόμο, να βλέπω το αποτέλεσμα της λειτουργίας μου, μαθαίνω να λειτουργήσω αλλιώς. Μόνο αυτό το λόγο έχει. Ότι η δεύτερη αιτία του αποσυντονισμού μας είναι οι βλαβερές μας σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις και προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας. Και προτείνεται από το σύστημα αυτό. Τώρα κάθε αρετή που σας λέω και κάθε εμπόδιο που σας λέω, πώς το δουλεύουμε. Φέρνουμε στο νου μας, π.χ. για το θέμα αυτό, πότε συμπεριφέρομαι βλαβερά προς τους άλλους και πότε συμπεριφέρομαι βλαβερά προς τον εαυτό μου. Να δω αυτή την συμπεριφορά και μετά να εφαρμόσω τον κώδικα, βάζοντας τα χέρια μου σε αυτές τις θέσεις, φέροντας στο νου μου τις αλήθειες που θα με ελευθερώσουν από την τάση να συμπεριφέρομαι έτσι, είτε προς τους άλλους, είτε προς τον εαυτό μου. Και βέβαια μία από αυτές τις αλήθειες είναι ότι αγαπάω τους άλλους και αγαπάω τον εαυτό μου. Και δεν θέλω με καμία δύναμη ούτε να βλάπτω τους άλλους, ούτε να βλάπτω τον εαυτό μου. Και έτσι αν το κάνουμε μία φορά την ημέρα, μερικές φορές την ημέρα, σιγά σιγά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς, λόγω ότι φέρνουμε στο νου μας αυτές τις αλήθειες που
κάνουν αυτή τη συμπεριφορά πια περαιτή, δεν το χρειαζόμαστε, δεν βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε πια και αρχίζουμε να συντονιζόμαστε με την έμφυτη υγεία και ευτυχία που υπάρχει μέσα μας. Το τρίτο εμπόδιο, σύμφωνα με το Healing Code, προς την υγεία είναι οι λαθασμένες πεπιθήσεις. Και εδώ είναι τεράστιο κεφάλαιο, οι λαθασμένες πεπιθήσεις, οι λαθασμένα, αν θέλετε, παιδικά συμπεράσματα που δημιουργούνται όταν είμαστε παιδιά, σαν δεν αξίζω ή αξίζω με όρους, δεν είμαι ασφαλής, κινδυνεύω, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι δυνατός, δεν ξέρω, φταίω για τα πράγματα, για τα συναισθήματα των άλλων, φταίω για το θυμό των γονιών, φταίω για το διαζύγιο των γονιών, φταίω για το θάνατο των γονιών, φταίω ότι δεν με αγαπάνε, φταίω που δεν μου δίνουν προσοχή. Πολλές λαθασμένες πεπιθήσεις γύρω από την αξία μας, την ασφάλεια μας, τι μπορούμε να κάνουμε, τι αξίζουμε να έχουμε μέσα στην ζωή. Αυτές οι πεπιθήσεις δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Κυριολεκτικά, η πραγματικότητά μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υλοποίηση των υποσυνείδητων πεπιθήσεων. Στο σεμινάριο για το κώδικα διαβάζουμε μία λίστα από πεπιθήσεις. Π.χ. Η αξία μου είναι δεδομένη και αμετάκλητη και αξίζω ανεξάρτητα αποτελέσματα των προσπαθειών μου. Και αξίζω ακόμα όταν κάνω ένα λάθος. Η αγάπη του Θεού είναι χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Είμαστε πάντα ασφαλείς και ζούμε σε ένα σύμπαν αγάπης και όχι σε ένα σύμπαν κινδύνου. Και αφού λέμε όλα αυτά και ρωτάω, όχι, πόσοι πιστεύετε αυτό, και συνήθως ένα 80-90% θα σηκώσει, εγώ πιστεύω αυτό. Τους ρωτάω στο τέλος της εξής ερώτηση, πόσοι ακούσατε αυτό σαν παιδιά? Πόσοι ακούσατε σαν παιδιά ότι η αξία σας είναι δεδομένη, ότι είναι ανεξάρτητα από την εμφάνισή σας, ότι δεν έχει καμία σημασία τι νομίζουν οι άλλοι, ότι είστε πάντα ασφαλείς, ότι δεν μπορείτε να προσβληθείτε από μικρόβια, γιατί έχετε ένα απεριόριστο δυνατό αμυντικό σύστημα που θα σκοτώσει όλα τα μικρόβια. Δεν κινδυνεύετε από το κρύο ή την ζέστη. Ότι ό,τι και να κάνετε αξίζετε αγάπη και δεν σηκώνει το χέρι του κανένας. Τώρα, οι πεπιθήσεις που βρίσκονται στο υποσυνείδητο είναι 1.000.000 φορές πιο δυνατές από τις συνδέες πεπιθήσεις που έχουμε αποκτήσει ακούγοντας εμένα να κάνω μπλα 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 κάθε εβδομάδα και ίσως περνάει στο μυαλό μας και διαβάζοντας τα βιβλία. Αυτά που διαβάζουμε και αυτά που σκεφτόμαστε δεν έχει καμία δύναμη απέναντι σε αυτό το παγόβουνο από κάτω που πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Καλά κάνουμε που πιστεύουμε αυτό και καλό θα ήταν να το γράψουμε, να το περιλαμβάνουμε, να επιθυμίσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ένα CD και να το ακούσουμε όταν είμαστε χαλαροί. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εισχωρεί μέσα στο υποσυνείδητο. Θέλει μία μεταμόρφωση αυτό το περιεχόμενο. Τότε μη αναπαυτείτε ότι πιστεύετε κάποια πράγματα συνειδητά. Δεν φτάνει. Γιατί το βλέπετε από τις αντιδράσεις σας. Ότι ξέρετε δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε και φοβάστε. Υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε θυμωμένοι και είμαστε θυμωμένοι. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επάνω σε αυτό το πράγμα και δεν έχουμε έλεγχο γιατί δεν έχουμε αυτές τις πεπιθήσεις στο βάθος. Στο βάθος έχουμε τις πεπιθήσεις που μας είπαν οι γονείς και βέβαια τα λαθασμένα μας συμπεράσματα που δεν μας είπαν. Ότι ο κώδικας είναι ένας τρόπος την ώρα που κάνουμε αυτή την ενεργική αλλαγή με τα χέρια μας να φέρουμε στο νου μας αυτές τις αλήθειες ότι και αξίζω και είμαι ασφαλής
και η ζώση είναι σύμπαν αγάπης. Δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε μένα κάτι που δεν είναι για το ανώτερο καλό μου. Ό,τι και να κάνω με αγαπάει ο Θεός όπως είμαι. Αξίζω την αγάπη και το σεβασμό των ανθρώπων όπως είμαι, με τα λατώματά μου. Δεν λέω ότι δεν έχω λατώματα. Και ο άλλος αξίζει την αγάπη και το σεβασμό μου με τα λατώματά του. Εντάξει. Κάποια στιγμή χρειάζεται αυτό να είναι το πραγματικό μας σύστημα πεπιθήσεων. Αυτή η στιγμή δεν είναι το πραγματικό μας σύστημα πεπιθήσεων. Και με κάποιο τρόπο, ή με τον κώδικα, ή με το EFT, ή με αναδρομές, ή με οτιδήποτε τρόπο μπορείτε να ασχοληθείτε, χρειάζεται να διορθώσουμε το περιεχόμενο του υποσυνείδητου. Και ίσως η πιο μπερδεμένη πεποίθηση που δεχόμαστε σαν παιδιά είναι περί της ευθύνης για την πραγματικότητα. Προγραμματιζόμαστε ότι οι άλλοι φταίνε για δική μας πραγματικότητα και εμείς φταίμε για δική τους. Τώρα μου φαίνεται έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να δημιουργήσει την πραγματικότητα του άλλου, εγώ βγάζω το καπέλο. Γιατί εγώ προσπαθώ 40 χρόνια να το κάνω και δεν μπορώ. Βλέπω έναν άνθρωπο μπροστά μου να υποφέρει, όχι επειδή χρειάζεται να υποφέρει, επειδή δεν θέλει να αλλάξει μια πεποίθηση. Δεν θέλει να αλλάξει αυτή την πεποίθηση και βασανίζεται με αυτή την πεποίθηση. Και δεν μπορώ να μπαίνω μέσα στο κεφάλι του να αλλάξει αυτή την πεποίθηση. Μπορώ να τον πω, να τον μιλήσω, να το κάνω EFT, να το χτυπήσω με το EFT, να κάνουμε πράγματα. Αλλά ο καθένας είναι ένα κλειστό κύκλο. Υπάρχει ελεύθερη βούληση. Δεν δημιουργούμε την πραγματικότητα των άλλων και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μπορούμε να συμπερισταθούμε, να αγαπήσουμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε. Και οι άλλοι μπορούν να κάνουν αυτό για μας. Και μακάρι να γίνει αυτό. Έτσι πρέπει να ζούμε. Αλλά δεν μπορώ να δημιουργήσω και δεν μπορώ να θεωρώ τους άλλους υπεύθυνοι για δική μου πραγματικότητα. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί μέσα στο νου μας. Okay, τότε υπάρχουν αυτά τα τρία εμπόδια. Η μη συγχώρεση, οι βλαβερές ενέργειες και οι λαθασμένες πεπιθήσεις. Μετά προχωράει το βιβλίο σε 9 αρετές που προτείνει να εφαρμόσουμε τον κώδικα ή ό,τι μας εμποδίζει να βιώσουμε αυτό. Και η πρώτη και η μητέρα όλων των αρετών είναι η αγάπη. Άρα ρωτάω τον αυτό μου, πότε δεν νιώθω αγάπη? Και αυτό μπορεί να είναι αγάπη για τους άλλους, μπορεί να είναι αγάπη για μας. Με έχετε ακούσει να πω ότι έχουν γίνει πολλές επιστημονικές έρευνες τώρα πάνω στην αγάπη. Και είναι αποδεικμένο πια γιατρικά ότι 5 λεπτά αγάπης ή ευγνωμοσύνης αυξάνει την δύναμη του αμυντικού συστήματος για 5 ώρες. Σε μια έρευνα με 10.000 άντρες. Άντρες που νιώσανε ότι η γυναίκα τους τους αγαπάνε, είχαν τα μισά προβλήματα με την καρδιά τους από άντρες που νιώσανε ότι η γυναίκα τους δεν τους αγαπάνε. Ηλικιωμένους που έχουν κατοικίδια ζώα ή εγγόνια ή κάποιον για να προσφέρουν αγάπη. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να πάρουμε αγάπη, θέλουμε να προσφέρουμε αγάπη, έχουν καλύτερη υγεία. Ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το βίωμα της αγάπης θεραπεύει το σώμα, θεραπεύει το νου. Είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Γιατί το θέλουμε? Γιατί είναι η αληθινή μας φύση. Υπάρχουν δύο βασικά ανθρώπινα συναισθήματα, αγάπη και φόβο. Όταν δεν είμαι στην αγάπη, είμαι στο φόβο. Αν απελευθερωθώ εντελώς από το φόβο, θα είμαι στην αγάπη. Κλείνω τα παντζούρια, κτίζονται οι αμυντικοί μηχανισμοί επειδή φοβάμαι. Αν είναι σε απόλυτη ασφάλεια, όπως ίσως μερικά μικρά παιδιά πριν μαθαίνουν να φοβούνται, δεν βλέπουν τον ξένο σαν απειλή. Νιώθουν αγάπη, εξοικειώνονται, κάθονται κοντά του, πάνω του, παίζουν μαζί του.
δεν καταλαβαίνουν χρώματα δέρματος, δεν καταλαβαίνουν εθνικότητες, θρησκείες, δεν καταλαβαίνουν θρησκείες. Ίσως καταλαβαίνουν κάποιες δονήσεις, κάποιες προθέσεις του άλλου. Όλα αυτά τα άλλα ετικέτες που βάζουν, εμφάνιση, δεν καταλαβαίνουν ούτε εμφάνιση. Όλα αυτά μαθαίνουμε να δώσουμε σημασία και να νιώθουμε ασφάλεια με α και ανασφάλεια με β. Διότι θέλουμε να δούμε πότε χάνουμε την αγάπη μας, τι φοβόμαστε την ώρα που χάνουμε την αγάπη. Φοβόμαστε για την αξία μας, για την ασφάλεια μας, για την ελευθερία μας, για τις απολαύσεις μας. Τι φοβόμαστε ότι κινδυνεύει και κλείνει η καρδιά μας προς τον άνθρωπο αυτό. Και όταν κλείνει η καρδιά μας προς τον άνθρωπο αυτό ή προς τον εαυτό μου, κλείνω ενεργειακά προς την αληθινή μου φύση. Και όταν γίνεται αυτό τακτικά και καθημερινά, σιγά σιγά αρρωσταίνω. Ότι η σωματική αρρώστια και οι προβλήματα στις σχέσεις μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αποσυντονισμός μας από αυτό που πραγματικά είμαστε. Και σε αυτή την περίπτωση η αγάπη. Η δεύτερη αρετή, που δεν είναι μία αρετή που ακούτε συχνά και ίσως έχετε ακούσει και το αντίθετο, είναι η ευτυχία. Θα το έχω πει πριν από πολλά χρόνια και 30 χρόνια ότι αν ο Χριστός γύρισε θα δώσει μία εντολή να αντικαταστήσει όλες τις εντολές. Να είστε ευτυχισμένοι. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την εντολή. Θα πρέπει να απελευθερωθούμε από κάθε φόβο, από κάθε προσκόλληση. Θα πρέπει να συγχωρέσουμε όλους. Θα πρέπει να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Θα πρέπει να έχουμε καμία ανάγκη, γιατί αν έχουμε ανάγκη και δεν ικανοποιείται, δεν νιώθω ευτυχία. Η ευτυχία είναι το μέτρο του συντονισμού μου με αυτό που είμαι. Είναι το μέτρο της απελευθέρωσης από το φόβο, την προσκόλληση, λαθασμένες πεπιθήσεις. Τότε το δεύτερο ερώτημα, η δεύτερη αρετή που δουλεύουμε στο θεραπευτικό κώδικα είναι η ευτυχία. Πότε δεν είμαι ευτυχισμένος? Εκεί και εκεί και εκεί. Ποια πεποίθηση με εμποδίζει να είμαι ευτυχισμένος εκεί? Ποια αλήθεια θα μου επιτρέψει να είμαι ευτυχισμένος ακόμα σε αυτή την περίπτωση? Ή ποια αλήθεια θα με επιτρέψει να αλλάξω την πραγματικότητα? Για την ευτυχία χρειαζόμαστε ένα από δύο πράγματα. Ή να είμαστε ευτυχισμένοι με τα πράγματα όπως είναι ή να τα αλλάξουμε. Εντάξει, πολύ πρακτικά. Εντάξει. Τότε στην αναζήτηση της ευτυχίας ή μαθαίνω να είμαι ευτυχισμένος με τα πράγματα όπως είναι ή μαθαίνω να τα αλλάξω. Και τα δύο είναι αξιόλογα, αποφασίστε εσείς. Από τα 10 πράγματα στην ζωή σας που, με τα οποία δεν είστε ευτυχισμένοι, μπορεί 5 να είναι να συμφιλειωθείτε με αυτό εφόσον δεν μπορείτε να το αλλάξετε και να είστε ευτυχισμένοι όπως είναι, και τα άλλα 5, λέω νούμερα τώρα, μπορεί να είναι και 1 και 9 ή 0 και 10, δεν ξέρω. Τα άλλα είναι να τα αλλάξω. Όχι να δεκτώ να είμαι ευτυχισμένος. Δεν γεννήθηκε κανένας να είναι δυστυχισμένος. Η ευτυχία είναι η αληθινή μας φύση. Αν δεν είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε ξεχάσει κάποια αλήθεια. Έχουμε ξεχάσει κάτι. Αν θυμηθούμε την αλήθεια, αν θυμηθούμε τι πραγματικά είμαστε και τι πραγματικά είναι ο άλλος και τι είναι η αιτία του τι συμβαίνει σε αυτή την διάσταση, θα απελευθερωθούμε από την δυστυχία. Η έλλειψη ευτυχίας είναι μια ανικανότητα, αν θέλετε, να δούμε την ομορφιά σε ό,τι υπάρχει, περιλαμβάνοντας βέβαια και τον εαυτό μας. Έτσι, θέλουμε ένα από δύο πράγματα. Ή να φτάσουμε στο σημείο να μην χρειαζόμαστε τίποτα
για να είμαστε ευτυχισμένοι ή να γινόμαστε πολύ ικανοί να δημιουργήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και τα δεν συγκρούονται το ένα με το άλλο. Μπορείτε να κάνετε και τα δύο στην πορεία σας. Είναι ενδιαφέρον ότι στα μαθήματα θαυμάτων τονίζεται επανελειμμένα ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Και νομίζω κάθε γονιός θέλει αυτό για τα παιδιά του, δεν είναι. Όμως δεν το ακούσαμε αυτό ιδιαίτερα σαν παιδιά. Ακούσαμε ο Θεός θέλει να είσαι φρόνιμος, να ακούς τους γονείς σου. Μη σκέφτεσαι το άλλο φίλο, να μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ο Θεός θέλει πάρα πολύ να είσαι ευτυχισμένος. Και ίσως δεν το πιστεύουμε κιόλα. Ίσως υπάρχει κάποιο προγραμματισμό συνείδητο ότι δεν είναι πνευματικό να είσαι χαρούμενος. Είναι πιο πνευματικό να είσαι σοβαρός. Εντάξει. Και εδώ έχουμε το λέμε το χαζοχαρούμενο. Εγώ λέω ο έξυπνο χαρούμενος. Αυτός που είναι χαρούμενος λόγω της επίγνωσης της αλήθειας. Και όχι της χαζομάρας. Η επόμενη αρετή που προτείνεται από το σύστημα αυτό είναι η ειρήνη. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, αγάπη, ευτυχία, ειρήνη, καταλαβαίνουμε ότι θα βρούμε τα ίδια εμπόδια. Κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση θα βρούμε κοινές πεπιθήσεις, λαθασμένες πεπιθήσεις που χρειάζεται να διορθώσουμε και για να αγαπάμε και να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά και να είμαστε σε ειρήνη. Ότι καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει μία διαδικασία όπου κάθε μέρα που δουλεύουμε αυτό το πράγμα ερχόμαστε σε επαφή με τα εμπόδια προς να βιώσουμε αυτές τις πολύ επιθυμητές καταστάσεις. Ποιος δεν θέλει να νιώθει αγάπη, χαρά και ειρήνη? Όλοι το θέλουμε. Και το θέλουμε επειδή αυτό είμαστε. Γι' αυτό το θέλουμε. Θα βρούμε ότι πάλι θα συμπίπτουν οι πεπιθήσεις και θα δούμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε, ποιες λαθασμένες πεπιθήσεις μας εμποδίζουν να βιώσουμε αυτές τις όμορφες καταστάσεις. Και όταν τις βιώνουμε, η θεραπεία του σώματος και των σχέσεων είναι δεδομένο. Okay. Τώρα, εδώ θα χρειαστούμε να καταλάβουμε και στις δύο περιπτώσεις και όλες τις περιπτώσεις, το μεγαλύτερο εμπόδιο του να νιώθουμε αγάπη, ευτυχία και ειρήνη είναι ότι θεωρούμε ότι δεν είναι ασφαλές. Αν αγαπώ, μπορεί να πληγωθώ. Μπορεί να μείνω ανεκτό. Μπορεί να υπάρχει εγκατάλειψη, μπορεί να υπάρχει απόρριψη, μπορεί να υπάρχει κατεπίεση. Αν χαίρομαι πάρα πολύ, κάτι κακό θα συμβεί. Καλύτερα να μην χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από πού θα μου έρθει αν χαίρομαι πάρα πολύ? Εντάξει, είναι γερές πεπιθήσεις. Αν νιώθω ειρήνη, θα είμαι σε ετοιμότητα να προστατεύω τον εαυτό μου από τους διάφορους κινδύνους της ζωής. Είναι ασφαλές να λέω όλα καλά ή πρέπει να είμαι σε εγκρήγορηση ψάχνοντας για το κακό που θα μου έρθει? Δεν νιώθουμε ασφάλεια του να νιώθουμε αγάπη, ευτυχία και ειρήνη. Γι' αυτό θέλει μια τεράστια μεταμόρφωση στο σύστημα πεπιθήσεων, ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ότι ζω σε ένα σύμπαν αγάπης που μου δίνει μόνο αυτό που είναι για το καλό της εξέλιξής μου. Ότι έχω μέσα μου την δύναμη να αξιοποιήσω και να αντιμετωπίσω ό,τι μπορεί να προκύψει στην ζωή μου. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν υπάρχει το τυχαίο ή το άτυχο. Υπάρχει μόνο αυτό που επιλέγω και δημιουργώ. Τώρα, μέχρι να πιστεύω αυτό, δεν νιώθω ασφάλεια, ούτε να νιώθω αγάπη, ούτε ευτυχία,
ούτε ειρήνη. Τώρα, ένα μεγάλο μέρος της ειρήνης είναι η αποδοχή. Μεγάλη σχέση έχει η αποδοχή με την ειρήνη. Η αποδοχή του εαυτού μας όπως είμαστε. Η αποδοχή των άλλων όπως είναι. Η αποδοχή του παρόντος όπως είναι. Τουλάχιστον μέχρι να το αλλάξουμε. Η αποδοχή του παρελθόντος σαν αυτό που έπρεπε. Και η αποδοχή του κάθε πιθανού μέλλοντος σαν μόνο αυτό που θα είναι για το καλό και την εξέλιξή μου. Τότε μεγάλη σχέση έχει η ικανότητα της αποδοχής. Η αποδοχή εξετάται πάνω σε μια επόμενη αρετή, στην εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, η εμπιστοσύνη στους άλλους, η εμπιστοσύνη στους νόμους του σύμπαντος, η εμπιστοσύνη σε μια κρυφή, αρκετά κρυφή δικαιοσύνη που υπάρχει στο σύμπαν, και με αυτή την εμπιστοσύνη μπορώ να έχω αποδοχή και μπορώ τότε να έχω ειρήνη. Ό,τι είναι αυτό ας το διορθώσουμε. Ας αποδεχτούμε το όπως είναι. Όταν νιώθουμε ειρήνη, καταλαβαίνετε πόσο θεραπευτικό είναι αυτό. Όλα τα κύτταρά μας περιμένουν για αυτή την στιγμή. Είναι σαν φύλακες που στέκονται εκεί, γιατί τους έχουμε πει ότι κινδυνεύουμε, και στέκονται εκεί και δεν χαλαρώνουν. Και στη στιγμή που νιώθω ειρήνη, δηλαδή συμφιλίωση, αποδοχή, αμέσως αρχίζει το ενεργειακό σώμα και μέσα από το υποθάλαμος, υπόφαση και επινεφρίδια, να δώσουν άλλα μηνύματα στα κύτταρα, λέγοντας «Α, false alarm, δεν υπάρχει κίνδυνος». Δεν χρειάζεται να έχετε επιφύλαξη. Μπορείτε να ασχοληθείτε τώρα με την αυτοθεραπεία και την ανάπτυξη, με το απόσυρση των άχρηστων ουσιών και με την διόρθωση όλων των κυττάρων. Το χρειαζόμαστε αυτό. Και αυτό χρειαζόμαστε ύπνο. Αλλά πολλές φορές ούτε στον ύπνο έχουμε ειρήνη. Και έχουμε ταραγμένο και παλεύουμε με δαίμονες και λιοντάρια στον ύπνο. Οπότε πότε τα κύτταρα μας θα ξεκουραστούν. Χρειαζόμαστε να νιώθουμε ασφάλεια. Θα πεθάνουμε έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς θα φύγουμε από αυτό. Τώρα τι να φοβάμαι. Δεν το γλιτώνουμε. Ούτε ο Χριστός έκανε άλλο πράγμα, έκανε την ανάταση, ούτε ο Σωκράτης. Θέλω να πω ότι δεν είναι τίποτα. Είναι όλα εδώ μία προσωρινή ψευδαίσθηση. Το δίναμε πάρα πολύ σημασία και το φοβόμαστε υπερβολικά και δεν δίνουμε σημασία στην πραγματικό λόγο υπαρξής μας, που είναι η καλλιέργεια αυτού του χαρακτήρα, και να βάλουμε πάνω από κάθε τι ότι δεν με ενδιαφέρει, να πονάω, να γίνει να με εκμεταλλεύονται. Θέλω να νιώθω αγάπη, θέλω να νιώθω ευτυχία και θέλω να νιώθω ειρήνη. Το βάζω πάνω από το τι μπορεί να συμβεί αν αφήνομαι και νιώθω αυτά. Είναι μια απόφαση που ο καθένας το πρέπει να κάνει. Η επόμενη αρετή που αναφέρεται στο σύστημα αυτό, και όλα αυτά τα δουλεύουμε στο σεμινάριο, εντάξει, δουλεύουμε βήμα-βήμα, κάθε τι, και το επόμενο που δουλεύουμε είναι η υπομονή. Η έλλειψη υπομονής έρχεται από την αμφισβήτηση που έχουμε για το αποτέλεσμα. Αν ήμασταν σίγουροι ότι άλλοι τρίτοι
Στις 11 η ώρα θα γίνει αυτό που θέλουμε. Δεν θα είχαμε υπομονή. Η ανυπομονησία έρχεται επειδή δεν είμαστε σίγουροι. Θα γίνει, δεν θα γίνει, το χρειάζομαι. Και είναι μια ένδυση που υπάρχει, η έλευση της υπομονής. Εμείς θέλουμε πράγματα. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό που θέλουμε είναι τελικά για το καλό μας. Γιατί συνήθως αυτό που θέλουμε είναι για το εγώ να νιώθει ασφάλεια μέσα σε μια ψευδέστηση ασφάλειας. Δεν λέμε θέλω να απελευθερωθώ από την προσκόλληση αυτή, λέμε θέλω να ικανοποιηθεί αυτή η προσκόλληση. Οι προσευχές μας αυτές είναι. Να ικανοποιούνται οι προσκολλήσεις μου. Να γίνεται αυτό που θέλω εγώ για να νιώθω ασφάλεια, αξία, ευτυχία μέσα στην ζωή μου. Ότι πολλές φορές αυτό για το οποίο έχω ανυπομονησία και θέλω να γίνει, ο ανώτερος αυτός δεν συμφωνεί. Και προτιμάει να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα ώστε να αναπαυτεί το εγώ, ότι τώρα αξίζω επειδή έχω σύντροφο ή τώρα είμαι ασφαλής επειδή έχω τόσα χρήματα, μέχρι το εγώ να μάθει να νιώθει αξία και ασφάλεια χωρίς αυτά, και μετά έρχεται η λευκή σημαία από το ψυχή, okay, τώρα που το κατάλαβες πάρε το. Το δεν είναι αυτή η περίπτωση σε κάθε περίπτωση, εντάξει, αλλά υπάρχουν φορές που αυτό που θέλουμε, σαν ανώτερο αυτό δεν θέλουμε. Αν ρωτάμε ένα ανώτερο μέρος του εαυτού μας. Γιατί το ανώτερο μέρος του εαυτού μας θέλει να απελευθερωθεί από την προσκόλληση και την ψευδέστηση ότι δεν αξίζω χωρίς αυτό ή δεν είμαι ασφαλής χωρίς το άλλο. Άλλες φορές που δεν πραγματοποιούνται οι επιθυμίες μας δεν είναι από τον ανώτερο αυτό, αλλά από το υποσυνείδητο. Που λέει δεν το αξίζω, δεν μπορώ να το έχω, ή αν το έχω θα χάσω κάτι άλλο, θα χάσω το ρόλο του θύματος ή του δυστυχισμένου ή κάτι άλλο. Οπότε η πρόταση εδώ είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες μας, ό,τι μπορούμε, αποτελεσματικά. Και υπάρχει ένα βιβλίο στο γραφείο για αυτό το θέμα. 25 τρόπους να πραγματοποιήσετε την ιδανική πραγματικότητά σας. Ή μόνο να δημιουργήσετε. Δηλαδή, πιστεύουμε και σε αυτό. Κάντε ό,τι μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε. Είναι καλό και αυτό είναι μάθημα εξέλιξης. Ότι είμαι δημιουργός και μπορώ να δημιουργήσω αυτό που θέλω. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει φόβος μήπως δεν δημιουργηθεί και μήπως δεν αξίζω αν δεν δημιουργηθεί ή δεν έχω ασφάλεια αν δεν δημιουργηθεί, αυτή η ψευδέστηση θα λειτουργήσει ενάντια στο αποτέλεσμα. Αλλά χρειάζεται εμπιστοσύνη και υπομονή. Ότι καταλαβαίνω ότι δικό μου χρόνο διάγραμμα. Γιατί εγώ έχω θέμα με την επόμενη. Εγώ θέλω όλα να γίνονται χθες. Είμαι τέτοιος τύπος. Ότι το σύμπαν μπορεί να έχει ένα άλλο χρόνο διάγραμμα από το χρόνο διάγραμμα που έχω εγώ επάνω σε αυτό. Και να έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα θα γίνουν, εφόσον βέβαια κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει. Δεν θα γίνουν να κάνουμε. Θα κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε που είναι στα χέρια μας και να έχουμε εμπιστοσύνη τότε ότι το σύμπαν ξέρει καλύτερα πότε είναι η ώρα να γίνει αυτό που θέλουμε να γίνει. Κάτι άλλο νομίζω που θα είναι χρήσιμο είναι να καταλάβουμε ότι τίποτα που θα γίνει ή δεν θα γίνει θα αλλάξει αυτό που πραγματικά είμαστε. Θα είναι ωραίο, θα περάσουμε πιο όμορφα εδώ σε αυτή την προσωρινή ηλική διάσταση, αλλά δεν θα αυξήσει την αξία μας ή την ασφάλεια μας, δεν θα αλλάξει αυτό που πραγματικά είμαστε,
που είναι εκτός χώρου και χρόνου. Θα μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο χώρο και χρόνο που μπορούμε να απολαύσουμε και καλά κάνουμε. Αλλά δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Οι επόμενες αρετές θα τα ενώσουμε μαζί. Στα αγγλικά είναι kindness and goodness. Τώρα, εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά. Kindness μπορεί να υπάρχει καλοσύνη και ευγένεια, και goodness μπορεί να είναι καλοσύνη και το να είμαστε καλοί, σωστοί. Εντάξει. Τότε έχουμε δύο αρετές που λένε να έχεις καλοσύνη, να είσαι καλός, να είσαι σωστός και απέναντι στους άλλους και προς τον εαυτό σας. Στη μερινούντα εφαρμόζουμε αυτές τις ασκήσεις κάθε πρωί, πριν ξεκινάμε τη μέρα. Και προχθές όταν το κάναμε για την καλοσύνη και φανταζόμενα ότι έχω καλοσύνη, γιατί πολλές φορές έχω, καμία φορά δεν έχω, βίωσα την γλυκύτητα, την όμορφη ηρεμία και την ευτυχία που υπήρξε μέσω του να έχω καλοσύνη. Που ίσως σε αυτή την κοινωνία θεωρείται αδυναμία, θεωρείται χαζομάρα. Και πόσο ωραία ένιωσα, πόσο ένιωσα έτσι με ευχαρίστηση του να είμαι καλός. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι πάντα καλός, εντάξει. Αυτή τη στιγμή το να νιώθω ότι είμαι καλός, πόσο ωραία ένιωσα. Γιατί ένιωσα την αληθινή μου φύση. Ήταν σαν μια μήτρα από την οποία δεν ήθελα να βγω. Είναι τόσο πιο ωραία όταν κάποιος είναι στραβός να έχουμε καλοσύνη. Είναι τόσο πιο ωραία να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις στραβωμάρες των άλλων, στην επιθετικότητά τους, με κατανόηση και με καλοσύνη, γνωρίζοντας ότι κάποιο πρόβλημα έχουν. Είναι δυστυχισμένοι. Είναι τόσο ωραίο να δίνουμε, να δώσουμε πράγματα στους ανθρώπους, είτε αυτό λέγεται αγάπη, ή καλές όμορφες λέξεις, ή χρήματα, ή αντικείμενα, ή βοήθεια, εξυπηρέτηση. Όλοι ηρεμούμε όταν κάνουμε αυτό, γιατί επιβεβαιώνεται η ενότητά μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ένα ερυθρό αιμοσφαίριο χωρίς καλοσύνη, που λέει εγώ δίνω, δεν δίνω οξυγόνο παντού. Εντάξει. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και αν μου μιλάς άσχημα, δεν σου θα δώσω οξυγόνο. Εντάξει. Θέλω πω ότι θέλουμε να βιώσουμε αυτό. Το επιθυμούμε. Η κοινωνία δεν μας επιβραβεύει να το κάνουμε. Θεωρείται χαζό για παιδιά, για γυναίκες, για δύναμους, για ό,τι σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος. Ότι ένας άντρας δεν χρειάζεται καλοσύνη. Όμως, στα μαθήματα για το εσωτερικό παιδί, αυτό που ακούω τα περισσότεροι άνθρωποι να αναφέρονται στους γονείς τους και στους πατέρες τους είναι ότι, που τους άρεσε, ότι είχε καλοσύνη ο άνθρωπος. Ήταν καλός με τους άλλους ανθρώπους. Είχε μεγάλη καρδιά. Υπήρξε πάντα ένα πιάτο φαΐ για όποιον υπήρξε στην γειτονιά. Θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Όταν υπήρξε αυτό, όταν υπήρξε αυτή η κατάσταση, αυτό το, και νομίζω αυτή η κρίση το απαιτεί. Απαιτεί αυτή την αίσθηση ενότητας και καλοσύνης, και όχι το βρίσιμο και το θυμό και το μίσος και το εγκλωβισμό ο καθένας μέσα στον εαυτό του. Είναι πολύ ωραία να συμμετέχουμε στην ευτυχία των άλλων. Να μην είναι ένα εγωιστικό πράγμα, ότι αξίζω επειδή ο άλλος νιώθει καλά, απλώς την ευχαρίστηση να είμαστε ένα καταλύτη στην ευτυχία του.
Η επόμενη αρετή που δουλεύετε στη μέθοδο αυτό είναι η εμπιστοσύνη, όπως είπα νωρίτερα. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, η εμπιστοσύνη στους άλλους, η εμπιστοσύνη στον Θεό, η εμπιστοσύνη στο νόμο του κάρμα και της κρυφής δικαιοσύνης, ότι όλα που γίνονται για κάποιο λόγο γίνονται. Και η ικανότητα να βλέπουμε πίσω από κάθε άνθρωπο το φωτεινό «ον» που ο ίδιος δεν έχει καταλάβει ότι είναι. Υπάρχει μία μάσκα που είναι ευγενικό, υπάρχει από πίσω κρυμμένα αρνητικά συναισθήματα, πιθανόν στο υποσυνείδητο, και πίσω από αυτό υπάρχει ένα φωτεινό «ον». Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει είναι μία έκφραση του Θεού, εντάξει. Και όσο πιο πολύ μπορώ να θυμηθώ αυτό, τόσο πιο πολύ μπορώ να κατανοήσω, να συγχωρέσω και να εμπιστευτώ. Τώρα, ότι μπορεί να υπάρχουν στιγμές στην ζωή σας που ίσως είναι χρήσιμο, τουλάχιστον για την ηλική διάσταση, να μην έχετε εμπιστοσύνη, θα κρίνετε εσείς. Σύμφωνα η κοινωνία θα συμφωνήσει ότι θα κλειδώσουμε την πόρτα για να μην μπαίνει κάποιος πολύ εύκολο. Με τα μαθήματα θαυμάτων απορρίπτεται αυτή την ιδέα. Ότι σε πρέπει να, εσείς να αποφασίζετε πόση εμπιστοσύνη μπορείτε και θέλετε να έχετε και να νιώθετε ασφάλεια. Είναι δικό σας θέμα αυτό. Ξέχασα να σας πω ότι με το σύστημα αυτό κάθε αρετή θεωρείται ότι έχει σχέση με κάποιο σύστημα του σώματος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το θεωρώ λίγο έτσι. Μπορεί να έχει κάποια ιδέα, αλλά μπορεί να μην είναι δεδομένο. Η αγάπη θεωρείται ότι έχει σχέση με το ενδοκρινικό σύστημα, να σας πω μέχρι τώρα. Η χαρά και η ευτυχία με το δέρμα. Η γαλήνη με το γαστρικό, το πεπτικό σύστημα. Η υπομονή με το αμυντικό σύστημα, η καλοσύνη με το κεντρικό νευρικό σύστημα και το να είμαστε καλοί με το αναπνευστικό σύστημα. Και μερικοί άνθρωποι όταν έχουν ένα πρόβλημα σε αυτά εφαρμόζουν, κάνουν περισσότερη δουλειά επάνω στην αρετή που υποτίθεται το λέξον. Δεν έχω βεβαιώσει αυτό στο νου μου, έχει σχέση με το σύστημα που έχουν πρόβλημα. Η εμπιστοσύνη με το σύστημα αναπαραγωγής και η επόμενη αρετή, η ταπεινοφροσύνη, που έχει σχέση με το κυκλοφοριακό σύστημα. Βασικά η ταπεινοφροσύνη είναι η απελευθέρωση από το εγώ, από όλες τις πλευρές. Και από το να νιώθουμε ανώτεροι, αλλά και από το να νιώθουμε κατώτεροι. Πιστεύω ότι η πραγματική ταπεινοφροσύνη και η απελευθέρωση από την ταύτιση με το εγώ μπορεί να υπάρχει μόνο όταν δεχόμαστε και αγαπάμε τον εαυτό μας σαν εκφράσεις του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι το εγώ μας και ο νους μας έχει ελαττώματα. Αλλά αυτά τα ελαττώματα δεν θέλουμε να τα απορρίψουμε, ούτε να μαστιγήσουμε τον εαυτό μας λέγοντας «δεν αξίζω». Να τα βλέπω σαν πράγματα που θέλω να διορθώσω. Άρα αξίζω αγάπη και σεβασμό, αλλά έχω και ελαττώματα, αδυναμίες που θέλω να διορθώσω. Τα μικρά παιδιά έχουν ταπεινοφροσύνη και μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη στιγμή που αρχίζω να ταυτίσουμε έναν ρόλο. Είμαι άντρας και δεν μπορώ να κάνω αυτά. Είμαι δάσκαλος και δεν μπορώ να κάνω αυτά. Είμαι καθηγητής και δεν μπορώ να κάνω αυτά. Είμαι προστάμενος και δεν μπορώ να κάνω αυτά. Έχουμε φύγει λίγο από την έννοια της ταπεινοφροσύνης. Ότι είναι πιο χρήσιμο να κάνω πράγματα που μπορώ να κάνω και δεν μπορώ να κάνω οι άλλοι, σωστό. Αλλά σε οποιοδήποτε περίπτωση, όλοι γυμνοί
είμαστε ήδη. Χωρίς το κουστούμι του επαγγέλματος και του ρόλου, και όλοι ήλθαμε γυμνοί και θα φύγουμε γυμνοί. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα χρειαζόμαστε να νιώθουμε ούτε ανώτεροι, αλλά ούτε κατώτεροι από κάποιον άλλον. Η τελευταία αρετή που προτείνεται είναι ο αυτοέλεγχος. Και αυτό θεωρείται ότι αφορά το μυϊκό και σκελετό σύστημα, το σκελετό σύστημα και το μυϊκό σύστημα. Ο αυτοέλεγχος είναι απαραίτητο να πετύχω στόχους. Ο λόγος που δεν έχω αυτοέλεγχος είναι ότι δεν έχω ένας αυτός. Έχω πολλές υποπροσωπικότητες. Η μία θέλει να καπνίζει, η άλλη δεν θέλει να καπνίζει. Η μία θέλει να τρώει ό,τι είναι και η άλλη δεν θέλει να τρώει ό,τι είναι. Η μία θέλει να κάνει την δουλειά με συνέπεια, η άλλη βαριέται. Εντάξει. Ότι η μία θέλει να κάνει διολογισμό, η άλλη θέλει να κοιμάται. Εντάξει. Η μία θέλει να κάνει άσκηση, η άλλη θέλει να βλέπει τηλεόραση. Ότι έχουμε πολλούς αυτούς που συγκρούονται. Ότι το θέμα του αυτοέλεγχου είναι να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε, τι είναι το ανώτερο καλό για μας αυτή τη στιγμή που θα μας δώσει την ευτυχία που αναζητούμε. Δηλαδή η πραγματική ελευθερία είναι να κάνω αυτό που πραγματικά εξυπηρετεί το ανώτερο δυνατό καλό μέσα μου. Δεν έχουμε πρόβλημα τότε με τον αυτοέλεγχο, θα χρειαστούμε να κάνουμε μια εργασία επικοινωνίας μεταξύ των υποπροσωπικότητων που συγκρούονται. Και σιγά σιγά να ξεκαθαρίζω τι θέλω και να δώσω την ενέργειά μου προς την κατεύθυνση που θέλω. Μπορείτε να καταλάβετε ότι χωρίς αυτοέλεγχο σκορπίζεται πάρα πολύ η ενέργειά μας και αυτό δεν είναι καλό ούτε για την υγεία ούτε για την ηρεμία και μπερδεύει και τους άλλους. Όταν ο άλλος έχει σχέση με δύο άτομα, δεν ξέρει τι να κάνει. Μπερδεύεται. Μία στιγμή του δίνουμε ένα μήνυμα, άλλη στιγμή του δίνουμε άλλο μήνυμα. Τότε και αυτό μπερδεύει πολλά πράγματα. Μάλλον έχω υπερβεί την ώρα. Αυτή δηλαδή η μέθοδος του κώδικα, αλλά μπορεί να το εφαρμόσετε με ό,τι άλλο μέθοδο θέλετε, είναι να δούμε πού βρισκόμαστε με αυτά τα σημεία αναφοράς για την αρμονία μας, πότε δεν έχουμε αυτά, ποιες αλήθειες θα μας επιτρέψουν να συντονιστούμε με αυτά και να εφαρμόσουμε τον κώδικα ή κάποιο άλλο μέθοδο για να είμαστε πιο συντονισμένοι με αυτό που πραγματικά είμαστε. Όπως σας εξήγησε, το σεμινάριο αυτό γίνεται 16 και 17 Νοεμβρίου, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος.